Η κυβέρνηση βλέπει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους ως πρόβλημα αρεστοποίησης και τους πολίτες ως στρατηγικούς κακοπληρωτές. Γι' αυτό το νομοσχέδιο θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη ρευστοποίηση των περιουσιών όλων, πάση θυσία, δήλωσε η Έφη Αξιόγλου στην Ολομέλεια της Βουλής. Βάζετε τα φυσικά πρόσωπα, τους πολίτες, σε μια διαδικασία που τη χειραγωγούν απολύτως οι τράπεζες. Τι να πούμε γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, δεν υπάρχει τίποτα. Επανερχόμαστε λοιπόν στη θέση του μισθωτού με χρέη, του νοικοκυριού, που δεν τους έκανε τη χάρη η τράπεζα να τους κάνει κάποια πρόταση ή που τους έκανε μια πρόταση την οποία δεν μπορούσαν να την τηρήσουν, αλλιώς θα τηρούσαν και μέχρι σήμερα τις οφειλές τους. Λέει το νομοσχέδιο. Οποιοδήποτε δεν αποπληρώνει το 40% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, οφειλών του για 6 μήνες και η οφειλή του ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ, το χέδι. Οριζόντιο κριτήριο, διευρυμένο για όλους. Για όλους. Πτωχεύει λοιπόν στο εξής και ο μισθωτός, πτωχεύει και το νοικοκυριό, όπως πτωχεύει και μία άλλη επιχείρηση. Σημειωτέων ότι μέχρι σήμερα στη χώρα μας πτώχευε μόνο μία επιχείρηση ή ένας έμπορος, γιατί συνδεόταν με τον επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνει αυτός, τον οικονομικό κίνδυνο που αναλαμβάνει, και αυτή ήταν η έννοια της πτώχευσης.